Μεγάλη είναι η αγανάκτηση των πυροσβεστών, αφού βλέπουν να περικόπτεται το εισόδημά τους. Η κυβέρνηση με κεφαλικούς φόρους, αναδρομικά και χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, κόβει πολλά χρήματα από το μισθό των πυροσβεστών και αναρωτιέται κανείς εύλογα με τι διάθεση αυτοί οι άνθρωποι θα ρηχτούν με στις φλόγες, όταν ήδη έχει πάρει φωτιά ο οικογενειακός προϋπολογισμός τους. Βρεθήκαμε εδώ στην πυροσβεστική υπηρεσία του Άργους για ρεπορτάζ. Δεχτήκαμε όμως και την αγανάκτηση των πυροσβεστών για όλα αυτά τα χαράτσια, για όλα αυτά που τους κόβει από τον μισθό η κυβέρνηση. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε επιφυλακή ολόκληρο το 24ωρο, διακινδυνεύουν τη ζωή τους μέσα στις φωτιές για να σώσουν περιουσίες και ζωές συνανθρώπων μας. Όχι κινδυνεύουν, τους επόμενους μήνες ο μισθός τους θα είναι πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλός. Όπως μας είπαν λοιπόν, τον Οκτώβριο θα κοπεί 500 έως 600 ευρώ κεφαλικός φόρος. Καταλαβαίνετε βέβαια για έναν πυροσβέστη που παίρνει 1.300 ευρώ πόσο μισθό θα πάρει το μήνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 400 ευρώ αναδρομικά από 1η-1η-2011 επί 3 μήνες. Συν τις άλλες υπάρχει και το χαράτσι που θα πληρώσουν μέσα από την ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν, οι πυροσβέστες, όπως βέβαια και πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας σε άλλους κλάδους, θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα, πρόβλημα πραγματικής επιβίωσης. Σίγουρα με τι διάθεση μπορεί να στείλει κανείς αυτούς τους ανθρώπους να τρέξουν, να παλέψουν με τις με τη φωτιά, να σβήσουν φωτιά, να σώσουν την ανθρώπινη μας, όταν θα ξέρουν ότι στο σπίτι τους τα οικονομικά τους θα είναι πολύ δύσκολα.